Καλημερούδια. Καλημερούδια, μικρό μου πόνο. Καλημερούδια. Καλημερούδια. Τι κάνεις εδώ? Ψάχνεις τη μαμά σου? Ψάχνεις τη μαμά σου? Πώς ήταν το βράδυ σου? Ήταν όμορφο το βράδυ? Ήταν ήσυχο? Για πες. Πες, ήταν όμορφο και ήσυχο το βράδυ σου? Καλημέρα, καλημέρα. Έχω σιδέρωμα. Γι' αυτό ξυπνάτε και κάντε μου παρέα να περάσει ώρα ευχάριστα. Πρέπει να ακούσετε, γιατί είμαι σίγουρη για το τι θα μου πει. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλοι μου, γιατί αγάπημε σε τους ανώμαλους και το πινασδερό στην Κυριακή πρωί? Δεν σου κάνουμε παρέα, αλλά γιατί Κυριακή πρωί? Κυριακή δεν σιδερώνουμε, δεν σκουπίζουμε, δεν τρώμε φασολάκια, φακές, φασόλια. Είναι γιορτή, Κυριακή. Για με έναν εκτυφλωτικό ήλιο σήμερα, υπέροχη μέρα. Βγήκαμε, περπατήσαμε για πάρα πολλή ώρα. Σήμερα είχαμε μια ώρα, ήμασταν έξω και περπατούσαμε. Αλλάξαμε μέχρι και περιοχή, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία είναι σήμερα έξω. Φανταστείτε, ούτε καν με χρειάστηκε ζακέτα ή κάτι, απλά έβαλα μια χοντρή μπλούζα και βγήκα. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ και ένα χριστουγεννιάτικο. Πώς με βλέπετε? Φιωγκάκι στα μαλλιά μου, έτσι λίγο να ανεβάζω τη διάθεση, ακόμα και μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα το πρωί είχε πάρα πολλές δουλίτσες. Ήθελα να κάνω κάτι σιδερώματα, κάτι πλυντήρια, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Οπότε δεν έχω τελειώσει, παρόλο που σιδέρωσα ό,τι είχα. Έχω άλλα δύο πλυντήρια τα οποία μπήκαν το πρωί και τώρα στεγνώνουν. Μαγείρεψα στον μικρούλι. Σήμερα θα μαγείρεψω και για μας κοκκινιστό κοτόπουλο. Λέω να δοκιμάσω αυτά τα μακαρόνια, γιατί μου είπε μια κοπέλα ότι αυτά τα μακαρόνια που σας έδειξα στα προηγούμενο βίντεο, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμα και ότι τα τελευταία χρόνια τρώνε μόνο από αυτά και λέω, για να τα δοκιμάσω τώρα, να δούμε τι γίνεται. Έχω εδώ πέρα τώρα τα ρούχα που σιδέρωσα να τα βάλω στη θέση τους. Τα αφήνω λίγο να φύγει η υγρασία από μέσα και μετά θα τα βάλω στη θέση τους. Και ήθελα να σας πω ότι σήμερα, μόλις ο μικρούλης φάει το μεσημεριανό του και κοιμηθεί, θα φτιάξω το σπιτάκι. Γιατί έχει γίνει με αυτό το σπιτάκι ο κακός χαμός στα σχόλια μου. Έχετε στείλει και στο Instagram πάρα πολλά μηνύματα για το πού μπορούμε να το βρούμε κλπ. Σας είπα, στα Lidl υπάρχει αυτό το σπιτάκι και επειδή το είδαν όλοι μου οι συγγενείς, οι γνωστοί φίλοι και αυτά, όλοι μου στείλανε μήνυμα ότι πήγαν και πήραν. Άρα υπάρχει ακόμα διαθέσιμο, πιστεύω τουλάχιστον. Και θα το φτιάξω να το δείτε κιόλας πως είναι. Αν σας αρέσει, να πάτε κι εσείς να πάρετε. Πιστεύω ότι σήμερα θα καταφέρουμε να φτάσουμε εδώ στο YouTube τους 90.000 συνδρομητές. Οπότε σας έχω κρατήσει στην άκρη ένα δωράκι που σας έχω τάξει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα σας κάνω. Και είπα να το κάνουμε έτσι σαν ερωταστικό, επειδή θα φτάσω τους 90.000. Οπότε αν μέσα στη μέρα καταφέρουμε και τους φτάσουμε, θα σας δείξω και το δωράκι και θα κάνουμε και το δωράκι. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Που χθες δεν έφαγα το σοκολατάκι μου, γιατί σήμερα και να με έχει πιάσει μια υπογλυκαιμία. Οπότε, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά τα σοκολατάκια που έχει σε αυτό το κουτί, θα μπορώ να φάω δύο μικρά. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Πάντως το φαγητό βγήκε πεντανόστιμο και μπορώ να σας πω ότι όντως το μακαρόνι, είχε δίκιο η κοπέλα, είναι. Γιατί δεν σκύβω να με κοιτάξει λίγο. Να κοιταχτούμε, βρε παιδί μου. Όντως το μακαρόνι που λέτε ήταν πεντανόστιμο. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το σπιτάκι, αλλά πρώτα να πίνουμε και κάτι, έτσι να το έχουμε εδώ πέρα για παρεούλα. Εγώ τσαγάκι κλασικά. Ο Κανάκης πιο κλασικά
καφέ. Και εδώ έχουμε την άχνη ζάχαρη που περιείχε μέσα στο σπιτάκι, που θα τη χτυπήσουμε με ένα σπράδι αυγού, γιατί αυτό θα είναι η κόλλα μας. Και τανταν! Έτοιμο το σπιτάκι μας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό στο να το φτιάξετε. Είναι πανεύκολο για όσες με ρωτάτε. Οπότε, στα Lidl όπως σας έχω πει υπάρχει. Μπορείτε να το βρείτε. Αν θυμάμαι καλά, έχει 7 ευρώ. Θα έρθεις να ανοίξουμε κουτάκι. Ήρθες, δεν άντεξε. Γρήγορος. Για να δούμε πού είναι το νούμερο 7. Εδώ είναι το νούμερο 7. Αλεξάνδρε. Κοίτα τι ωραία σκιά. Κοίτα τι ωραία σκιά χριστουγεννιάτικη. Ναι. Τι θέλεις, κάτσε να τη δείξουμε εδώ πρώτα τι ωραία που είναι η σκιά χριστουγεννιάτικη. Έλα. Χαρά, ποπό, χαρά. Για να ανοίξει η μαμά και το νούμερο 7 από το... Look Fantastic που έχουμε από την εταιρεία REN, μάλλον, δεν ξέρω, ένα tonic. Και επειδή δεν κρατιέμαι όπως έχετε καταλάβει, πάμε να ανοίξουμε και το... Παιδιά, αχ, άνοιξα το ένα, θα ανοίξω το δύο από Moroccan Oil. Εντάξει, το έχω ξεσκίσει. Είναι για προστασία του χρώματος, τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι είναι. Που μυρίζουν πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα από Moroccan Oil. Τώρα επειδή είναι νωρίς, είναι 6.30 ώρα, θα πάμε πάνω λίγο στους γονείς μου να καθίσουμε. Έχουν ένα ψυκεντζάκι, οπότε πάμε εκεί στη ζεστασιά από το τζάκι. Και μετά θα γυρίσω. Αλέξανδρε, τι θα γυρίσουμε να κάνουμε μετά, θες να πεις τα κορίτσια? Μετά θα γυρίσω να σας δείξω το δωράκι που θα σας κάνω για τους 90.000 followers, subscribers, γιατί φτάσαμε τους 90.000 συνδρομητές εδώ στο YouTube και θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, αλλά όχι μόνο για, όπως σας έγραψα και στο Instagram, όχι μόνο για τα νούμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και αυτές τις μέρες και γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Και για τα υπέροχα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ ωραία και αγγλικά μηνύματα, τα οποία μου φτιάχνουν τη διάθεση κάθε πρωί που ξυπνάω και διαβάζω ό,τι έχει έρθει το βράδυ και πριν κοιμηθώ που διαβάζω ό,τι έχει έρθει μέσα στην ημέρα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Οπότε πάμε λίγο πάνω στο τζακάκι και ερχόμαστε για το δωράκι. Να σας πω κάτι και γιατί να περιμένω μετά. Τώρα θα σας το δείξω το giveaway. Αυτό το πιστολάκι θα είναι από GHD, το οποίο είναι πανέμορφο. Είχα μια συνεργασία με την GHD για να σας κάνουμε δώρο ένα πιστολάκι στο Instagram και μου στείλανε ένα για μένα και ένα για το Instagram. Όμως το καλοκαίρι σας με παρακολουθείτε, θα θυμάστε το vlog, ότι εγώ το είχα παραγγείλει αυτό το πιστολάκι. Σε ροζ γκολντ όμως, όχι σε χρυσό. Αυτή είναι η χριστουγεννιάτικη έκδοση. Αυτό το πιστολάκι, αν θυμάμαι καλά, έχει γύρω στα 180 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Η GHD είναι από τις πιο γνωστές επαγγελματικές εταιρείες μαλλιών. Οπότε θα σας έχω κάτω στην περιγραφή όλα τα βήματα. Και μία τυχερή θα κερδίσει αυτό το σούπερ πιστολάκι. Εδώ η μαμά μου, τι ήθελα και ανέβηκα, γαλακτομπούρεκο. Όχι ότι το τρώω, αλλά τρώω τις άκρες που έχει μόνο φύλλο, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου το γέμιση μέσα, δεν την αντέχω.
Αλλά όμως χομυρίζει. 11 η ώρα, σχεδόν έχω τελειώσει με την επεξεργασία του βίντεο. Θα πάω να ενώσω και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, να το βάλω να ανεβαίνει στο YouTube, και όσο ανεβαίνει θα καθίσουμε να δούμε μια ταινία που μου είπε η αδερφή μου ότι είναι πάρα πολύ ωραία, μια χριστουγεννιάτικη ταινία στο Netflix, τα χρονικά των Χριστουγέννων. Υπάρχουν δύο ταινίες, δύο ταινιούλες. Θα δούμε σήμερα την πρώτη, γιατί την έχουμε δει. Και άμα μας αρέσει, αν και έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια για αυτή την ταινία, θα δούμε και το νούμερο 2. Αυτά από μένα, θα σας αφήσω εδώ, δεν θα σας κουράσω άλλο. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Γεια σας.